απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Έχω ψωνίσει πολλές φορές και ήθελα κιόλας να πάω εκεί. Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Ο αέτος πέθαινε στον αέρα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές. Φοράω παντελόνι δερμάτινο με λάστιχο. Είναι για βράδυ ή θα με κράξει η Μαρίνα? Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Χθες Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Εντυπωσιακή με πουλόβερ το βράδυ. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 48χρονη Μαρίνα. Το τατουάζ είναι ουσιαστικά είναι τα 3 μου αστεράκια και γύρω-γύρω είμαι εγώ από αυτά. Έκανε τις αγορές της στο Ήλιον. Έχω πει ότι αν κερδίσω θα πάω το μικρένο ταξίδι στη Ρώμη που της το έχω υποσχεθεί. Στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων αφού κέρδισε 35 ευρώ. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Αφήνουμε τα αξεσουάρ και τρέχουμε για τα μαλλιά. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρίθηκε. Δεν είμαι σίγουρη για το αν είναι πουλόβερ ή μπλούζα το ρούχο που επέλεξε. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Δήμητρας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε και η Φυσιά να συναντήσουμε τη Δήμητρα. Καλώς ήρθατε. Ελάτε στο σπίτι μου να σας δείξω και τα ρούχα μου. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε. Εγώ να δεις. Γεια σου Δημητρούλα. Ωραίο σπίτι. Έχει κοτσάρι και την τιμητική διάκριση για να τη δούμε. Κάνε zoom. Ξέρω τι λέω. Αυτά στα δώρησε κάποιος ανώνυμος θαυμαστής. Από ρούχα τι θα δούμε. Φτάνουν τα μαξιλάρια. Είναι το παλτό μου. Το κόκκινο παλτό όπως το βλέπετε είναι ολόμαλο. Μου αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο. Το αγαπώ πρωί, μεσημέρι, καμιά φορά και βράδυ. Γιατί να μην βάλεις κόκκινο το βράδυ? Ίσα ίσα που είναι φανταστική ιδέα να βάλεις κόκκινο το βράδυ. Το Shopping Star το παρακολουθώ. Μίλησε μου. Και αν δεν είμαι στο σπίτι και εργάζομαι, το περνώ και το βλέπω το βράδυ όταν γυρίσω. Με ξεαγχώνει, με ρημεί και μου αρέσει πάρα πολύ η μόδα. Προφανώς και όλες θέλουμε να βλέπουμε το Shopping Star. Παίρνουμε ιδέες για κάθε ρούχο που βλέπουμε και θεωρώ πως είσαι μια πολύ κολακευτική γυναίκα και συντηρήσε μια χαρά. Πεθαίνω με το φουλάρι σαν πρόσκοπος. Αυτό είναι ένα βραδινό φόρεμα. Γιατί γελάς? Το φοράω βράδυ με λευκό παλτό. Α, γι' αυτό. Είναι όλο δαντέλα, δαντέλα Κιπούρ. Κιπούρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πατρόν που είναι απλή η λαιμόκοψή του, που έχει το μανικάκι το φανταστικό, που είναι ευθεία η γραμμή του. Είναι τέλειο. Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια. Βέβαια, πριν από τον κορονοϊό βγαίναμε. Κλαμπ. Συνήθως Σάββατο βράδυ. Όλες βγαίνετε πριν τον κορονοϊό τα βράδια. Εσύ? Καλά κάνετε. Εγώ προτιμώ να κάθομαι σπίτι μου να κοιμάμαι. Νιάτο. Γιατί όλη την εβδομάδα κι εγώ και ο άνθρωπος μου δουλεύουμε. Ψιθυρίζει. Με έναν τρελό ρυθμό. Γιατί μιλάς ψιθυριστά? Κοιμάται ο σύζυγος. Πριν 3 χρόνια και για 3 χρόνια ναι. Ήμουν πρόεδρος εκεί που έχω το εξοχικό μου. Τι πρόεδρος? Το ξέχασα. Πρόεδρος στον Πολιτιστικό και Εξοραστικό Σύλλογο. Η μόνη φορά που ήμουν πρόεδρος ήταν στο νηπιαγωγείο των παιδιών μου. Εκεί ήμουνα. Εγώ στο δημοτικό. Τους έκανα διάφορες εκδρομές εκπαιδευτικές. Προσκυνηματικές. Προσκυνώ. Έφτιαξα ό,τι μπορούσα στην περιοχή μου. Επειδή λοιπόν λίγο κουράστηκα, δεν έβαλα ξανά υποψηφιότητα. Κρίμα, γιατί αν έβαζες τώρα θα σε ψήφιζα.
Δεν ξέρω αν γίνεται εκεί που είσαι, αλλά εγώ θα σε ψήφιζα. Έβγαινε και χωρίς εμάς. Παγκωτό. Next. Αυτό είναι ένα πρωινό φόρεμα και απόγευμα. Είναι κρέπ το ύφασμα. Κρέπ σουζέτ. Και όπως σας είπα, μου αρέσει το κόκκινο και το φορώ. Πραγματικά, γυναικάρα με τα κόκκινα, αλήθεια. Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα, μου έραβε ωραία ρούχα. Α, γι' αυτό. Και από ό,τι θυμάμαι την ηλικία μου, φορούσα πολύ κομψά ροχαλάκια. Καλά, στο σχολείο φορούσαμε ποδιές. Τις πρόλαβες εσύ. Ποδιά λοιπόν έπρεπε να είναι πολύ σηκάτη. Με ζώνη σφιχτή στη μέση. Πού πήγαινες? Μέχρι το γόνατο, παρόλο που ο θεολόγος μου, ο καθηγητής, ο Μπουρδάκας, μας έλεγε δύο δάχτυλα κάτω από το γόνατο. Ο Μπουρδάκας. Εμένα μου άρεσε να είμαι στο λίγο πάνω. Όταν σχολούσα, έσφυγα τη ζώνη και λίγο πήγαινε πιο πάνω η ποδιά μου. Ζωηρή η Δήμητρα στην εφηβεία της βλέπω. Άγριο νιάτο. Συγγνώμη, Δήμητρα, εμένα μου έχει μείνει το Μπουρδάκας, ο καθηγητής. Ωραίο όνομα. Μπουρδάκας. Τα ρούχα μου. Όταν μου τα άραβε η μητέρα μου, έφερνα γύρις 10 φορές το καθρέφτη. Έβαζα το καθρέφτη χαμηλά, το σήκωνα πάνω να δω πώς είναι. Σέλφι. Πάρα. Μου άρεσε να είμαι κομψή. Προφανώς και σου αρέσει να είσαι κομψή, το έχουμε καταλάβει. Ναι. Κάθε ρούχο και μια τεράστια ιστορία από πίσω. Έχουν περάσει και χρόνια. Τώρα. Τώρα θα σας δείξω τα παπούτσια μου. Να λες και ιστορίες, μας αρέσουν. Αυτό είναι ένα βραδινό. Έλα, δώσ' του. Παπούτσι, βραδινή μου γόβα. Το πάω μια χαρά, μου αρέσει. Από μικρή φορώ τακούνι. Καλά το πας. Μπράβο σου που μπορείς ακόμη και βγαίνεις το βράδυ και φοράς αυτό το τακούνι. Ειλικρινά, συγχαρητήρια. Το τακούνι ή ξέρεις και το περπατάς ή δεν ξέρεις. Εγώ, Δήμητρά μου, δεν μπορώ να περπατήσω ένα τέτοιο τακούνι και δεν νομίζω κιόλας να το επιχειρήσω και ποτέ. Βγαίνουμε με τον Αχιλλέα, θα πάμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι, θα πάμε σε ένα κέντρο, θα πάμε και σε ένα μπαράκι, μας αρέσουν όλα. Και μπαράκι! Ο Αχιλλέας τυχερός, υπερτυχερός. Εξαίρετος άνθρωπος, τον αγαπώ, με αγαπάει, του αρέσει που έχει κομψή γυναίκα. Από όσα ακούω και από όσα μας έχεις πει, ο άντρας σου πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Είναι η Αχίλλειος πτέρνα του. Τώρα θα σας δείξω αυτό το κόκκινο ζευγάρι. Ναι. Όπως σας είπα, μου αρέσει το κόκκινο. Πάντα θέλω να φορώ κάτι κόκκινο. Δήμητρα, θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν δεν είχες κόκκινες γόβες. Θα ανησυχούσα, δηλαδή θα θεωρούσα ότι κάτι έχει συμβεί. Όλα τα χρώματα μου αρέσουν. Όπως είδατε και στην ντουλάπα μου, έχω όλα τα χρώματα. Το πράσινο μου αρέσει, το λαδί, αλλά το ροζ, το κίτρινο. Περισσότερη αδυναμία έχω στο κόκκινο. Το έχουμε καταλάβει ότι έχεις αδυναμία στο κόκκινο. Τι βάζεις τα άλλα χρώματα, κόκκινο και ξερό ψωμί. Θρυλάρα η Δήμητρα! Τι βγάζεις με τόση προσοχή? Αυτό είναι ένα βραδινό μποτάκι. Δεν φοριέται απόγευμα γιατί είναι κάπως κουραστικό το τακουνάκι, αλλά βράδυ το φορώ. Όντως φαίνεται κουραστικό το τακούνι του. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραίο παπούτσι, καλά κάνεις και το φοράς. Δεν θα φορέσω ένα μίνι μέχρι πάνω. Πάλι καλά. Δεν θα φορέσω ένα παπούτσι που να μην μου ταιριάζει ή ένα φόρεμα που δεν μου πάει. Ναι. Θα προσαρμόσω στο χαρακτήρα μου. Κάνεις πάρα πολύ καλά και μπράβο σου που μπορείς και το κάνεις. Έχω τη Δήμητρά μου, την εγγονή μου, η οποία είναι τρελαλή μαζί μου. Τρελαλή. Τη λατρεύω, με λατρεύει. Ναι. Όπως και ο εγγονός μου. Όταν βγαίνω με τα εγγόνια μου, ναι, έτσι ντυμένη με λευκό φόρεμα, ποιος τα μαύρα μου ποτάκια, ναι, το ναι, μαύρο μου παλτό, το μάξι. Τι γινόταν? Μου λένε, τι ωραία παιδάκια που έχετε, τι ωραία μαμά που είστε. Λέω, είμαι η γιαγιά, δεν είμαι μαμά και η μαμά τους είναι κούκλα. Από σένα πήρε. Αχ, θα τρελαθώ που σε περνάνε για μαμά τους. Θα μπορούσε όμως, είσαι πολύ... Νέα. Παραλίγο να με πείσεις. Ντροπή σου. Πραγματικά. Παντρεύτηκα μικρή. Έρωτας. Όταν σπούδαζα, ήρθα από την επαρχία, γνώρισα τον άντρα μου και παίρνοντας το πτυχίο μου... Πήρες και τον άντρα. Παντρευτήκαμε και έκανα τα παιδιά μου αμέσως. Άλλες εποχές τότε. Πάντως σε καμαρώνω που τελείωσες τις σπουδές σου και δεν τις διέκοψες για να παντρευτείς. Μπράβο. Είδωλο, τι θα μας δείξεις τώρα? Τώρα θα σας δείξω κάποιες από τις τσάντες μου. Τη συγκίνησης. Θα σας δείξω αυτή την τσάντα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν είναι κόκκινη. Αυτή την πήραμε με την κόρη μου που πήγαμε στο Μιλάνο. Μιλάνο ακούω. Μιλάνο δεν βλέπω. Θα έχεις κάνει ταξιδάκια σου.
Ωραία η τσάντα, απλά θα τη άλλαζα το χρώμα. Εγώ τα φώτα. Πήρα μέρος στο Shopping Star. Γιατί? Γιατί μου αρέσει αυτή η εκπομπή. Την παρακολουθώ πάντα. Όλες οι γυναίκες, σε όποια ηλικία και να είναι, θέλουν να βλέπουν, να μαθαίνουν. Ποιο ρούχο πάει με ποιο, ποιο χρώμα πάει με ποιο, πώς μπορώ να ντυθώ, πώς μπορώ τις τέσσερις εποχές του χρόνου να ντυθώ. Θεά! Για δημόσιες σχέσεις, νομίζω ότι πραγματικά είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Για καλό το είπες, ελπίζω. Όπα, σιγά σιγά. Θα σας δείξω τώρα, ναι, μία από τις βραδινές μου τσάντες. Δεν χαλώ πολλά λεφτά. Πόσα χαλείς? Τους έχω, αλλά όταν κανείς ξέρει να προγραμματίζει και να διαχειρίζεται καλά τα χρήματα, το budget, μπορεί να ντυθεί κομψά, όμορφα και με λιγότερα χρήματα. Και οικονόμα η Δήμητρα, μ' αρέσεις. Έτσι έχω μάθει και τα παιδιά μου. Να είμαστε ευχαριστημένοι με όσα έχουμε, με αυτά που έχουμε. Να είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Να χαμογελάμε. Να χαμογελάμε στο σύμπαν. Πες τα, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Φυσικά να ονειρευόμαστε κάτι παραπάνω, αν αυτό δεν μας αγχώνει και αν δεν μας περιορίζει ψυχολογικά. Μπράβο. Αυτή την τσάντα την παίρνω βράδυ, ναι, την κρατώ, μου αρέσει και πηγαίνω με το σύζυγό μου και για χορό. Πού? Μας αρέσει, αρέσει και στο σύζυγό μου. Ταγκό. Αρέσει ο χορός στην κόρη μου. Αρέσει τον αδελφό μου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός στην Άρτα. Τα φιλιά και μας. Είναι σε σύλλογο και φοράει τη στολή του, την καρακούνα. Παραδοσιακή, τη φουστανέλα και πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλη η οικογένεια χορευταρού, ε. Εσύ εντάξει σου φαίνεται, τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω, αλλά καλά κάνετε. Ρίξτε και ένα χορό για μένα. Θα ρίξουμε. Αν μου επιτρέπετε... Παρακαλώ. ...να δείξω αυτό το μικρό τσαντάκι, είναι vintage. Ναι. Και το κρατούσε η μητέρα μου. Το είδα ότι είναι... Vintage. ...άλλες εποχής, καταπληκτικό, υπέροχο ενθύμιο, συγκινητικό θα έλεγα. Πολύ όμορφο, πραγματικά πολύ όμορφο. Οπότε για μένα είναι κάτι... που μου δίνει χαρά και αν από τον ουρανό μας βλέπει θα είναι χαρούμενη. Βέβαια θα είναι χαρούμενη, τέτοια κόρη, τέτοια επιτυχία, τέτοια γενεοδορία. Αυτό το τετάκι δεν υπάρχει, πραγματικά είναι υπέροχο, καταπληκτικό, συγκλονιστικό all the way. All the way του κοσμήματα now. Να τα. Τώρα θα σας δείξω κάποια από τα κοσμήματά μου. Δεν έχω πολλά κοσμήματα, αλλά αυτά που έχω είναι... ακριβούτσικα. Ό,τι έχεις ακριβούτσικο. Δεν πιστεύεις. Καλέ, αποκλείεται. Θα σας δείξω λοιπόν αυτό το μαργαριταρένιο μου κολλιέ. Είναι δεμένο με χρυσές μπαλίτσες. Μπαλίτσες. Με χρυσό κούμπομα. Το φορώ βράδυ. Δύο σειρές από πέρλ. Πόσο πλουκόψη θα μπορούσες να είσαι. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα, Δήμητρα. Έβγε. Το έχω χρόνια. Ήταν ένα ακριβό δώρο που μου έκανε. Ποιος? Ένας αγαπημένος μου. Όχι, ο σύζυγος. Wow, εντυπωσιάστηκα. Σιγά καλέ. Δεν θα λέω συνέχεια για το σύζυγο. Ο αγαπημένος μου. Ποιος ήταν ο αγαπημένος? Εγώ πλέχτηκα τώρα, μήπως είναι. Το σύζυγο λέει. Δεν μαλώνω με, δεν μαλώνω ποτέ. Λείπει. Δεν τον ψάχνω, δεν τον κυνηγάω, παρόλο που λείπει όλη μέρα. Α, γι' αυτό. Δεν είμαι γυναίκα που ζηλεύω. Τι ζώδιο είσαι, είπαμε? Το χειρότερο. Δημός. Δεν ξέρω πως ζώδιο όμως, αλλά από ζήλια ξέρω. Έρχεται χαρούμενος στο σπίτι, με την αγκαλιά του. Όταν γιορτάζω με τα λουλούδια του, με τα δώρα του, με όλα αυτά. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες, από μας εξαρτάται αυτό, να δίνουμε αγάπη. Δίνεις αγάπη, παίρνεις δεν μπορεί, θα πάρεις. Συμφωνώ μαζί σου, Δήμητρα. Δίνουμε αγάπη για να πάρουμε αγάπη. Δεν νομίζω ότι ό,τι δίνεις, παίρνεις πάντα. Είσαι εγώ καιρός. Αλλά όποιος νιώθει, δίνει την αγάπη του και ό,τι είναι να πάρει, θα το πάρει. Δύο γονείς. Άνθρωποι του χωριού, αγρότες, τι μας έμαθαν? Τι? Να αγαπάμε τον εαυτό μας και να αγαπάμε τον κόσμο. Μ' αρέσει πώς τα περιγράφεις, Δήμητρα, πώς λες, ξεκινάς να πεις για τον άντρα που σου έχει δώσει πολύ αγάπη και λες για τους γονείς που ήταν αγρότες, εντάξει, τρελαίνομαι. Συμπαθεστάτη, Δήμητρα. Να σας δείξω αυτή την όμορφη καρφίτσα, τη φορώ με μαύρο παλτό. Πόσα χρόνια τη φορείς? Την έχω πολλά χρόνια, αλλά... Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω τι λέει η Βίκη για τις καρφίτσες, αν είναι όμορφο να φοράμε, αλλά μου αρέσουν και οι καρφίτσες. Οι καρφίτσες είναι ένα διαχρονικό αξεσουάρ, αρκεί η γυναίκα που τις φοράει να μπορεί να τις υποστηρίξει.
φορώ πάντα καρφίτσα. Έχω διάφορες, άλλες είναι χειροποίητες, κάποια χρυσή, κάποια ασημένια, έχω κάποιες με λουλουδάκια. Το έχεις ψάξει πολύ με τις καρφίτσες όμως. Όταν είχα πάει στη Νέα Ζηλανδία, στον Γκράτσεστερ της Νέας Ζηλανδίας, πήρες αρνί. Εκεί οι γυναίκες φτιάχνουν πάρα πολλές καρφίτσες χειροποίητες. Βαριούνται. Σε στυλ πεταλούδας, σε στυλ μελισσούλας. Μελισσάκι. Έμεινα έκθαμβη. Εύχομαι να πήρες και εσύ μια καρφίτσα μελισσούλα, γιατί είσαι και εσύ μια μελισσούλα. Θυμάμαι είχα βάλει καρφίτσα. Στην καρδίτσα. Όταν πήγαινα σχολείο στην παρέλαση. Ό,τι να είναι. Το έχω να θυμάμαι. Και τώρα, Δήμητρα. Τώρα θα σας δείξω κάποιες παλιές φωτογραφίες μου. Συγκίνηση. Εδώ είμαι στην Βουδαπέστη, είχαμε πάει εκδρομή. Έχω πάει και εγώ εκεί. Και είμαι στο νησί της Μαργαρίτας. Είναι ένα ωραίο νησί. Τι κάνει, Μάγκη? Που πας με καραβάκι. Το γυαλί με εντυπωσιάζει. Το θεωρώ πολύ μοντέρνο και πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Για δικά σου γούστα, αλλά οκ, γιατί όχι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Μου λένε το χόμπι σου είναι πολύ ακριβό. Όχι. Κατηγορηματική. Συγκεντρώνω χρηματάκια και ένα ταξίδι το χρόνο το κάνω. Ένα ταξίδι και μία καρφίτσα. Πού είναι όμως η καρφίτσα τώρα, γιατί δεν τη βλέπω. Ωραίο. Το μαλάκι μου είναι κοντό. Το κράτησα για λίγο καιρό. Το χρώμα δεν το έχω αλλάξει ποτέ. Είναι αυτό το χρώμα, το φυσικό. Φυσικό. Θεωρώ ότι μου πηγαίνει μέχρι εδώ στο νόμο μου. Να μου πει η Βίκη, την παρακαλώ. Εμένα μ' αρέσει και με το κοντό και με το πιο μακρύ. Και το μήκος που έχεις τώρα δεν είναι υπερβολικό. Σου πάει στο πρόσωπό σου. Τι άλλο φορείς? Εδώ φορώ τη στολή μου. Φορούσα μπλε στολή με λευκή ρίγα. Σαν ποδιά. Με το σήμα μου πάντα και το μαλάκι μου το είχα μέτριο. Δεν ήξερα ότι οι νοσοκόμες φοράνε και τέτοιες στολές. Θα νόμιζα ότι είσαι αεροσυνοδός. Έχει και το look. Αυτό το επάγγελμα που δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Πρέπει να το αγαπάς. Αλλιώς, αν δεν το αγαπάς, σε κουράζει. Γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους, ασθενείς, υγιείς. Είναι δύσκολο επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Να πόσο κομψή είσαι όμως εδώ, πραγματικά. Και καμαρώνω πάρα πολύ στις νοσηλεύτριες, σε όλες τις βαθμίδες, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντική η δουλειά σας. Να σας διαβάσω δύο λογάκια που μου έγραψε ο γιος μου ο Μάκης. Κατά διαστήματα μου γράφουν καρτούλες και η μέρη και ο Μάκης. Ο άντρας... Και ο άντρας μου γράφει ποίηματα. Α. Ο άντρας μου γράφει ποίηματα. Εννοείται. Θέλω να ακούσω οπωσδήποτε. Εγώ όχι. Μια σύγχρονη μητέρα Τερέζα, η μανούλα μου. Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια αγκαλιά. Ένας άνθρωπος της προσφοράς. Διευθύντρια σε δύο κρατικά νοσοκομεία. Μια ολοκάθαρη ψυχή που κοιτάζει το Θεό στα μάτια. Να πάω να γράψω κι εγώ στη μάμα μια καρτούλα. Τέτοια. Ή βασικά να μου γράψει καλύτερη εκείνη. Γιατί. Βαριέσαι. Δεν το έχω και πολύ με αυτά. Συγγνώμη, μαμά. Αυτό προσπάθησα να του το διδάξω. Να γίνουν ωραίοι άνθρωποι, να αγαπούν το Θεό, να έχουν πίστη και αυτό που θέλουν να πετύχουν στη ζωή του θα το πετύχουν. Αγάπη και θετική ενέργεια σε αυτό το επεισόδιο. Πολύ αγάπη. Είναι μέχρι τις βαθμολογίες. Μετά να δεις. Και τώρα τα αγαπημένα σύνολα της Δήμητρας. Θα σας δείξω τώρα ένα πρωινό ντύσιμο. Φορώ ένα τζιν, ένα λευκό πουκάμισο και το ημί παλτό μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισο που έχει ψηλούς γιακάδες, η τσάντα. Δεν θα την κρατούσα εγώ, αλλά μ' αρέσει για σένα πολύ, σου ταιριάζει. Και που έχεις βάλει τζιν που είναι κάτι διαφορετικό, όλο φορέματα μας έδειξες. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ πρακτικά για να βγω από το πρωί να πάω στις δουλειές μου. Θα πάω στην κόρη μου, θα πάω να πάρω τα παιδάκια από το σχολείο, τα εικονάκια μου, αν η κόρη μου δεν μπορεί. Θα βγω και στο σούπερ μάρκετ για ψώνια κτλ. Να πάρει τη θέση της μαμάς μου. Έχω ανάγκη από άνθρωπο που κάνει όλα αυτά που είπες πριν λίγο. Τώρα είμαι και συνταξιούχος, βλέπετε. Και κάνω διαφορετικές δουλειές. Οπότε έκανα 35 χρόνια. 10 με τόνο. Ολόσωστη. Αυτό τι είναι? Όπα και παπουτσάκι. Αυτό είναι βραδινό ντύσιμο. Το φορώ μόνο βράδυ. Όταν βγαίνω με τον σύζυγό μου, με τους φίλους μας κτλ. Μόνο βράδυ. Ευτυχώς, γιατί σε είχα κάνει να πας και στο σούπερ μάρκετ με αυτό. Με μήνυμα 2. Και θα έκανες πάλι χαμό. Χαλάει για σένα. Θεωρώ πως κάνει εντύπωση, αλλά να σας πω... Βέβαια. Δεν με νοιάζει τόσο αν θα κάνω εντύπωση. Μωρέ σε μένα.
το φορώ για μένα. Είσαι μια κούκλα, χρυσό και μαύρο, υπέροχο το μαντό, υπέροχο το τσαντάκι. Οι βόβες σου λίγο με το πλατφορμάκι δεν με ξετρελαίνουν, αλλά μου αρέσει που έχουν μπαρέτα και είναι λουστρινένιες. Ξεχνώ την ηλικία μου. Καλύτερα. Κοιτάζω ποτέ ταυτότητα. Ρωτούν την κόρη μου πόσο χρονών είναι η μαμά σου και λέει μα ούτε η ίδια δεν ξέρει πόσο χρονών είναι. Και εγώ γελάω. Και εγώ αυτό θα κάνω σε λίγα χρόνια. Θα λέω ότι δεν ξέρω την ηλικία μου. Και θα γελάς. Ας αφήσουμε τα στενάχωρα πράγματα και πάμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Κορίτσια, εμένα πιο πολύ απ' όλα μου άρεσε το παλτό, το κόκκινο που έδειξε. Ήταν πολύ το στυλ της, νομίζω κιόλας. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κόκκινο παλτό. Της ταιριάζει έτσι που είναι η Δήμητρα, προσωπικότητα με πολλά πράγματα. Γενικά την τονίζει πολύ ωραία το κόκκινο χρώμα και έτσι όπως ήταν το σχέδιο του παλτού μου άρεσε πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω ότι το καταπληκτικό της πήγαινε και μπορούσε να το υποστηρίξει. Η Δήμητρα αναχωρεί από την Κηφισιά με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και το σοφέρ Fanny με προορισμό μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Πάντα με χάρη. Κλείδωσε την και φύγαμε. Μου δίνετε παρακαλώ το φάκελο. Ναι, αλλά με το μαλακό, ε. Ευχαριστώ πολύ. Μην το σκίσεις. Για να δούμε πού θα πάμε. Τι λέει. Α, σφάχτης. Στο Χαλάνδρι. Α. Μου αρέσει η περιοχή αυτή. Έχω ξαναπάει. Έχει ωραία καταστήματα. Δεν έχω ψωνίσει ποτέ στο Χαλάνδρι. Ήμουν σίγουρη ότι θα είχες ψωνίσει. Δεν πιστεύω ότι έχεις αφήσει και περιοχή χωρίς ψώνια. Όλες οι περιοχές έχουν τα ψώνια τους. Δήμητρα, το θέμα πώς σου φάνηκε. Το θέμα μου άρεσε. Βέβαια, πουλόβερ βραδινό δεν έχω φορέσει, αλλά είναι μία πρόκληση για μένα. Το θέμα είναι όντως πρόκληση, Δήμητρα, γιατί ούτε εγώ είμαι με τα πουλόβερ γενικά το βράδυ καθόλου. Το και είδαμε. Πραγματικά ζορίστηκα αρκετά. Για να δούμε πώς θα τα πας εσύ σήμερα. Πώς το σκέφτεσαι το σύνολο? Και σκέφτομαι να πάρω τον άντρα μου και να πάμε, όπως κάθε χρόνο κάνουμε, πού? Στη Βενέζικη χώρα Εσπυρίδα, πού καλέ? Που γίνεται σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Καλά, όνειρο μου ακούγεται αυτό, ε. Όνειρο θερινής νυχτός, πραγματικά. Τι ωραία που θα ήτανε. Δες, Δήμητρα, φτάσαμε στο Χαλάνδρι. Ετοιμάσου για μεγάλη έξοδο. Ψηλές το ύψος σου. Α, και gentleman. Τέλεια. Φτάσαμε στο υπέροχο Χαλάνδρι. Πάμε στα καταστήματα. Η 58χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια σήμερα ανακαλύπτει την αγορά του Χαλανδρίου έχοντας βάλει στο μάτι ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Ενώ θα πάει και κομμωτήριο για να γίνει εντυπωσιακή με πουλόβερ το βράδυ. Όλα αυτά μέσα σε 3 ώρες και με 400 ευρώ στην τσέπη. Καλή αρχή, Δημητρούλα. Τι Δημητρούλα δηλαδή? Γεια σας. Γεια σας. Θέλω ένα βραδινό πουλόβερ. Ένα. Ούλτρα βραδινό. Ούλτρα ακούω. Με λαιμόποψη. Ωραία, εγώ θα σας δείξω τι υπάρχει. Ναι. Υπάρχει αυτό που είναι το λουπέτο. Αυτό είναι το ούλτρα. Το μισό. Το λουπετάκι. Ναι. Που είναι και πολύ ωραίο χρώμα. Ναι, ναι. Έχει και ένα συμμοκλωστή με ένα ωραίο παντελόνι. Ναι. Πιο λεπτό, να πιο λεπτό. Πιο λεπτό θα είναι πουλόβερ. Κάτι τέτοιο θα το φορούσατε. Για πες. Ναι. Τι είναι αυτό καλέ, αυτό είναι ναι, το. Ναι, φορούσαμε. Ωραία. Δώστε υπάρχει μου μαύρο. Δώστε το. Να σας δείξω τα χρωματάκια. Είναι το νούμερό μου. Ναι. Υπάρχει μαύρο, ναι. Εκρού no. Και το μπέζ του. Όχι το μπέζ. Όχι το μπέζ. Αυτά τα δύο. Ναι. Και δώστε λοιπόν μου και αυτό. Ωραία. Να σας δείξω. Ναι. Ίσως κάτι τέτοιο σε συνολάκι. Να πάμε και σε συνολάκια που είναι ωραία για βράδυ. Δεν είναι βραδινό αυτό. Απόρριψη. Πόνεσαι. Λίγο πιο κομψό, πιο λεπτό στην υφάνσή. Λοιπόν, μετά υπάρχουν αυτά που είναι φούστα. Δώστε το μου. Θα ωραία, το φορέσω χωρίς το σύνολο. Να δούμε παντελονάκι ναι. Για... Όχι, είναι μαζί. Μαζί. Είναι σύνολο. Είναι σύνολο. Είναι καλά, μπορώ να το φορέσω και χωρίς τη φούστα. Ναι. Με παντελόνι. Με παντελόνι. Ωραία, ναι. Να δούμε ωραία. Υφασμάτινο παντελόνι. Τι θα προτιμούσατε, δερμάτινο? Όχι, υφασμάτινο, ψηλόμισο. Μισό. Ωραία. Πού είναι το ψηλόμισο? Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο παντελόνι. Ψιλόμισο. Ψιλόμεσα είναι όλα. Ψιλόμισα. Πολύ ωραίο. Και είναι ίσια γραμμή. Είναι το νούμερό μου. Στην ούγια θα γράφει. Είναι το νούμερό σας. Υπάρχει βέβαια και αυτό που είναι σε παντελόνα.
Να το δοκιμάσω κι αυτό. Άντε να και δούμε. Θα σας αφήσω. Αυτό είναι σετ. Δεν το θέλουμε το σετάκι. Παίρνω αυτά. Ωραία. Εντάξει. Μπαίνω. Πού είναι τα αποδυτήρια, παρακαλώ. Εδώ, παρακαλώ. Ποια? Τα αποδυτήρια. Δεν παίζουμε αγώνα. Νομίζεις. Το δοκιμαστήριο θες να βρεις. Αγώνας είναι. Ξέρει τι λέει η Δήμητρα. Κάνε δουλειά σου. Έλα, Ζαργάνα μου. Μου αρέσει, είναι ιδιαίτερο. Έχει αυτή την αλυσίδα και μου αρέσει. Λίγο εδώ που είναι χειμώνας, αλλά εκεί που θα πάμε θα είναι πολύ ζεστά. Πάρα πολύ ωραίο top. Μ' αρέσει πολύ που είναι έξω το αμάκια, μ' αρέσει πάρα πολύ το κόσμο. Απορεί μπίφασμα αγαπημένο γιατί δεν μαρκάρει το σώμα και δίνει έτσι μια πολύ ωραία χαλαρή διάθεση, αλλά δεν το λες pullover, είναι ένα top. Λευκό με μαύρο μου αρέσει, το λευκό πάνω μου αρέσει γιατί με μελαχρινή τα μαλλιά μου μαύρα, νομίζω ότι μου πηγαίνει το λευκό. Είσαι υπέρλαμπρη από μόνη σου, Δήμητρα, δεν χρειάζεσαι κανένα ρούχο εσύ. Το παντελόνι είναι λίγο φαρδί, θέλω το μικρότερο νούμερο και θέλει και λίγο τι? Να κοντίνει. Μπορείτε παρακαλώ να μου κοντίνετε. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου βάζετε λίγο τις σκαρφίτσες να το δούμε. Ναι, ναι, είναι πολύ καλύτερο. Εκεί, άστο εκεί. Μια χαρά. Εάν επιλέξω το μικρότερο νούμερο, μπορείτε να μου πάρετε τα ίδια μέτρα ναι. Για να μην φορέσω τώρα το μικρότερο και χάνω χρόνο. Εννοείται, ναι. Ωραία, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω αν βάλεις ένα πιο χαμηλό παπούτσι, ναι. Καλά κάνεις και το κοντένεις. Αν βάλεις όμως καμιά γοβάρα, μήπως θα φαίνεται λίγο περίεργα. Πάλι το έβαλες. Αυτό είναι όλο μαύρο. Θέλει ένα δυνατό χρώμα σε παλτό. Αυτό το σύνολο μου αρέσει περισσότερο για το θέμα που έχεις επιλέξει. Ταιριάζει περισσότερο. Το μαύρο φαίνεται καλύτερο και θα μπορούσε να το υποστηρίξεις. Πολλές κυρίες το προτιμούν το μαύρο σύνολο. Εγώ είμαι με πιο ανοιχτά χρώματα. Τα προτιμώ όλα μαύρα και μου αρέσει αρκετά. Αλλά από εκεί και πέρα μη σκεφτείς μόνο εμένα. Είναι μια πάρα πολύ safe λύση. Όταν δεν ξέρεις να φορέσεις, βάλε μαύρο και τελείωσες. Αλλά επειδή μιλάμε για εντυπωσιακό look με pullover, θα ήθελα, ξέρεις, ένα έτσι πιο τσιμπητό χρωματάκι, ένα λευκό, ένα μπέζ, ένα ροζ, κάτι άλλο. Έχετε παρακαλώ να μου δώσετε ένα πανοφόρι. Για να δούμε. Μακρύ. Να σας δείξω. Εντυπωσιακό. Να έρθω εκεί. Να. Στράτα, στρατούλα. Υπάρχει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αυτό υπάρχει δίνω και όγκο. Αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα αυτό πολύ ωραίο. Όγκο. Ναι. Και υπάρχει. Τα γνωστά μπουρνούζια. Και σε πιο κοντό. Ποιο θέλει. Όχι πιο κοντό. Ναι. Μου αρέσει το μακρύ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε άλλο χρώμα υπάρχει. Για να δούμε. Υπάρχει σε αυτό. Όχι το γκρι. Γκρι το παλτό. Όχι το γκρι. Όχι το γκρι. Υπάρχει σε κάτι τέτοιο. Αυτό μου αρέσει αν ήταν μακρύ. Όχι. Το πιο μακρύ είναι αυτό. Αυτό. Εγώ θα έλεγα να βάλετε το εκρού. Είναι πιο ωραίο, πιο αρχοντικό, πιο βραδινό. Τι λες, πώς σου φαίνεται? Ωραίο, ωραία ύφανση, ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο το μήκος, τέλειο, τέλειο. Δήμητρα με αντιγράφει. Έτσι, ε. Δήμητρα με αντιγράφει. Για να δούμε. Μοιάζουν όντως. Μ' αρέσει το χρώμα του, μ' αρέσει που είναι κρού. Αυτό που λίγο δεν μου κάθεται καλά είναι ότι από κάτω φαίνεται αυτή η φαρδιά, η παντελόνα. Πάει, πάει με τα μαύρα ρούχα, πηγαίνει, έχει ωραίο χρώμα. Είναι όμορφο. Όνειρο το off-white παλτό και θεωρώ ότι είναι και μια πάρα πολύ κομψή και κλασική λύση για το χειμώνα. Μου αρέσει πολύ, απλά θα ήθελα να επιλέξει ένα ξεκάθαρο pullover. Να δούμε και κάτι άλλο. Σαν τι? Το μπλουζάκι αυτό που μου δώσατε πριν. Είναι αυτό εδώ, δείξατε, σας το έχω εδώ στην άκρη. Πάρα πολύ ωραία. Για βάλτο. Μου δίνετε και ένα άλλο παντελόνι στο εκρού χρώμα. Στο εκρού. Στο εκρού, να σας προτείνω αυτό που είναι ψηλόμεσο, ίσια γραμμή. Τέλεια. Κάνει λίγο καμπάνα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάω να... στα αποδυτήρια. Πάμε λοιπόν στα αποδυτήρια. Σ' ακούω. Τι έπαθες? Ναι, δεν είναι άσχημο και το μπλουζάκι αυτό. Είναι βραδινό. Έχει και αυτά τα glitter μέσα. Α, τα ξέρεις. Το παντελόνι μου είναι λίγο στενό. Όχι, διαγράφει το παντελόνι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Μα δες το ξανά. Σίγουρα όχι για βιενέζικη και χορός περίδα. Είναι χαρούμενο σύνολο, φωτεινό, το γαλάζιο μου πάει. Μου αρέσει γιατί φαίνεται βραδινό.
πιο επίσημο. Μην μπερδεύεσαι επειδή έχει τα στραφταλίδια. Το χρώμα δεν μου κάνει πολύ για βράδυ και εκεί που έχεις επιλέξει να πας. Στο βιενέζικο χορό, ναι, φορώ μαύρο ωραίο δαντελένιο φόρεμα και ένα παλτό ή λευκό ή μαύρο. Εκεί βλέπεις να χορεύουν ωραία μπαλέτα, να χορεύουν βάλς, ταγκό. Και πίνουν τίλιο. Και μετά σηκωνόμαστε κι εμείς και γινόμαστε όλοι μια παρέα. Τι ωραία, άντε να φύγει αυτός ο COVID, να πάτε να χορέψετε με τον Αχιλλέα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Με ποιον? Με τον πρέσβη της Βιέννης, της Αυστρίας που ζει στην Ελλάδα, με άλλους επωνύμους. Της Απουτζάκη. Και περνάμε όμορφα. Πολλές πληροφορίες έμαθα σήμερα. Τι θα τις κάνεις? Τι να πω, βρε Δημητρά μου, ελπίζω να εντυπωσιάσεις και τον πρέσβη. Αν και δεν αμφιβάλλω. Υπνοβάτης? Αυτό είναι το ταγκό. Α. Που χορεύω πάντα με τον άντρα μου. Έτσι πάει. Τι ωραία που χορεύεις, Δημητρά μου. Και πόσο ωραία θα χορεύεις με τον άντρα σου. 2 ώρες 27 λεπτά και 9 δεύτερα για τη λάτρη του βάλς και της χοροσπερίβας της Βιέννης που κατευθύνεται προς το δεύτερο μαγαζί με ρούχα. Δήμητρα, γρήγορα, είναι το τελευταίο ταγκό στο Χαλάνδρι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα pullover ούλτρα βραδινό. Αμπηγέ. Αμπηγέ, αμπηγέ. Ναι. Αμπηγέ, αμπηγέ. Ένα πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μάλιστα. Είναι το παίρνω. Παίρνεις. Σου αρέσει αυτό? Κάτι με γκλίτερ, κάτι έτσι... Μοντέρνο. Να λάμπει. Εδώ. Γιατί καθαρά βραδινό. Αυτό είναι μεγάλο, μήπως υπάρχει? Όχι, είναι μικρό. One size. Αν θα το φορέσετε θα σας είναι καλό σαν το μέγεθος. Παίρνω. Τι άλλο θέλεις? Να και ένα pullover. Επίσης λεπτό σε άλλο χρώμα. Σε άλλο χρώμα αυτό, ναι. Υπάρχει σε μπέζ, σε πετρόλ, γκρι και μαύρο. Και κόκκινο. Για δώστε μου το πετρόλ. Ελεύθερα. Και παντελόνι ψηλό μισοκαμπάνα. Ναι. Δερμάτινο ή υφασμά? Υφασμάτινο. Ψηλόμισα, υφασμάτινο και εδώ, με καμπάνα. Εδώ. Εδώ και τώρα. Πολύ ωραία. Τρία. Ωραία. Ένα, αυτό, δύο. Και θα σας φέρω άλλο ένα. Δώστε μου και το τρίτο. Τι έγινε, χάθηκε? Σε μουσελίνα. Σε μουσελίνα. Mm-hmm. Είναι παντελώνα. Είναι ωραία. Παντελώνα. Μπαίνω. Τα αποδυτήρια παρακαλώ. Εδώ. Πού έχεις πάει σε κολυμπητήριο? Θα κάνει κατάδυση. Τανταντάν. Ναι. Δισκομπάλα. Το μπλουζάκι μπορώ να πω ότι είναι βραδινό. Μου είναι όμως μεγάλο φαρδί. Δεν το φορώ τόσο φαρδιά. Είσαι και φίτ. Και το παντελόνι, ενώ μου πέφτει ωραία. Ναι. Είναι κοντό. Είναι λίγο κοντό, δεν μου αρέσει. Και λεπτούλι αλλά πουλοβεράκι. Μ' αρέσει που έχει την κλασική του διάθεση. Μ' αρέσει που έχει το πουά του. Το οποίο έχει bling bling επάνω, έχει λίγα στρασάκια. Αυτό που θα ήθελα να το βάλεις μέσα από το παντελόνι το μαύρο, το οποίο δεν μπορώ να σου πω ότι με ξετρελαίνει, για να κάνει και λίγο ωραία μεσούλα. Αυτό είναι βραδινό μπλουζάκι. Αν ήταν λίγο πιο στενό, θα ήταν ωραία. Μέσα στο θέμα είμαι. Όχι, όχι, δεν μου κάνει για βραδινό αυτό. Και εκεί που θες να πας αυτή τη βραδιά θα είναι και πρέσβης, όχι. Χωρίς να θεωρηθεί εγωιστικό, ναι, πάντα σικάτη ήμουνα. Αναντάμ παπαντάμ. Θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρή, πάντα πρόσεχα τι θα φορέσω. Κοκέτα. Και τις καθημερινές μου σικάτη, τα βράδια επίσης. Εγώ πάλι όπως ξυπνήσω το πρωί, θα ντυθώ. Είναι αυτοπεποίθηση και είναι ωραίο να πιστεύεις ότι έχεις καλό γούστο και ότι ντύνεσαι όμορφα. Δεν είναι κάτι κακό αυτό, δεν το θεωρώ εγωιστικό καθόλου. Μην την ψωνίσουμε μόνο. Παναγία. Τρόμαξες? Τι? Παρόλο που έχει τα γκλίτερ και λάμπει, ναι, δεν είναι για βράδυ, έτσι. Δεν με κάνει κομψή. Ίσως μια άλλη κυρία να της πηγαίνει. Θεωρώ ότι είναι υπέρκομψο, απλά το βλέπεις με λάθος μάτι και πάρα πολύ μοντέρνο. Θέλει άλλο παντελόνι. Και γιατί όχι total white, είναι υπέροχο. Ο σύζυγος θέλει πάντα κομψά ρούχα να φορώ, πάντα. Του αρέσουν τα κομψά ρούχα. Να φορείς. Φαίνεται ότι στο σύζυγο αρέσει η κομψότητα, αφού έχει εσένα γυναίκα. Καλέ τα μάτα. Δεν έχω φορέσει βράδυ pullover. Αμπηγέ. Όμως. Ωραία, μαθαίνεις. Είναι ωραία στη ζωή μας να μαθαίνουμε. Έτσι. Να μας αρέσουν και οι προκλήσεις. Σίγουρα θα μάθεις, θα τα καταφέρεις. Μη σκέφτεσαι καθόλου αυτό που δεν έχεις ξαναβάλει. Τρέμω στην ιδέα για το τι θα δούμε. Ναι, ωραίο είναι. Βραδινό είναι και αυτό, με τα γκλίτερ. Είναι σαν το λευκό, το εκρού που φόρεσα.
Ωραίο είναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το σύνολο. Δεν θεωρώ ότι είναι μες στο θέμα. Η μπλούζα δεν σε κολακεύει, νομίζω. Όχι. Καλά είναι ο άνθρωπος να νιώθει νέος. Τώρα, τα χρόνια περνούν. Και λέει ένα τραγούδι. Τι λέει? Δεν φταίω εγώ να μεγαλώνω. Φταίει η ζωή που είναι μικρή. Ποιος το λέει? Το ξέρω το τραγούδι, ο Παντελής Θαλασσινός το λέει. Γι' αυτό και το πετρόλ. Πάμε προς θάλασσα. Φοράς νεανικά? Μου αρέσουν τα νεανικά ρούχα. Θεωρώ πως με βοηθάει και το σώμα. Το σώμα σου, Δήμητρα, είναι πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι προσέχεις και γι' αυτό έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Η κόρη μου έχει ωραίο γούστο και θέλει να ντυνόμαστε νεανικά, να ντύνομαι εγώ νεανικά και εκείνη πανέμορφα. Εγώ είμαι της άποψης ότι ανάλογα με την ηλικία μας πρέπει να βάζουμε και τα ανάλογα ρούχα. Να είμαστε πιο παιχνιδιάρες, αλλά όχι πιο νεανικά. Θα ήθελα και ένα πανωφόρι. Βραδινό πάλι. Ελάτε να το δούμε. Μάλιστα. Ναι, όχι σε γούνα, θέλω ύφασμα. Ωραία, λοιπόν. Ένα πάρα πολύ θα ωραίο. Ήθελα μακρύ. Είναι αυτό. Ναι. Μετά υπάρχει σε παλτουδάκι εδώ. Εγώ δεν βλέπω. Να δοκιμάσω αυτό, παρακαλώ. Ωραία. Και το γουνάκι βγαίνει. Ναι. Από το λαιμό, έτσι. Ναι. Λιγώνει, ωραίο. Ναι. Αυτό. Ωραία. Έχει τη γουνίτσα του. Τώρα μάλιστα. Είναι βραδινό. Είναι κομψό ρούχο. Βεβαίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φερμουάρ μπροστά, μ' αρέσει η γούνα, μ' αρέσει το πατρόν σου, πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το παλτό. Δεν είναι μια πολυτέλεια. Δεν. Μου αρέσει τα βράδια να ντύνομαι έτσι. Πώς? Ωραία, κομψά. Και όλη μέρα. Μ' αρέσει που έχει τη γούνα στο λαιμό. Όμως γενικά αυτό το παλτό δεν το θεωρώ τόσο βραδινό. Η Κηφισιώτισσα με καταγωγή από την Άρτα φεύγει και από το δεύτερο μαγαζί και βάζει πλώρη για το τρίτο. Σε λίγο θα πρέπει να αποφασίσει τι ρούχα θα πάρει. Γεια σας. Θέλω pullover ούλτρα βραδινό. Ούλτρα. Αυτό εδώ σας αρέσει? Να το δοκιμάσω. Όπως είναι. Άντε, δοκίμασέ το. Είναι το νούμερό μου, είναι το πατελόνι. Είναι το νούμερό σας και ένα πάρα πολύ ωραίο κατά τη δικιά μου γνώμη. Είναι αυτό εδώ. Αυτή η μπλούζα. Τι. Είναι ωραία με αυτά, με όλα το παντελονάκι. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, με αυτό έτσι. Ή με αυτή την μπλούζα. Πώς σου φαίνεται? Δώστε τα μου. Είναι το νούμερό μου. Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι είναι και αυτό εδώ. Δημητρούλα μου, μη χάνεις χρόνο. Και έχω και έτσι. Τι έτσι? Ναι. Και είμαι γκρι, άμα θέλετε. Έτσι. Ναι, τούτο μου το δείξατε. Είναι ναι. Αυτό που έχει και το τσακπινιά στο μανικάκι. Ναι. Να το δοκιμάσω. Ναι. Και αυτό εδώ έχει τσακπινιά στο μανικάκι. Μάλιστα. Αν σας αρέσει το γκρι, πάτε σε μαύρο. Υπάρχει και στο μαύρο, ναι, να το δω και στο μαύρο. Άντε, μας έσκασες. Ορίστε. Μάλιστα. Δώστε το. Να φύγουν λίγο οι κρεμάστρες. Ναι, όλο θα σας το φτιάξω. Ναι. Ορίστε. Πολύ ωραία. Αν θέλετε και από εδώ, για να μην κάνουμε ζημιά στα υφάσματα. Ένα λεπτό. Στα ρούχα. Μην αγχώνεστε. Α, τι καλή. Γιατί τα βγάζεις από τις κρεμάστρες? Πάρτα και δοκίμασέ τα. Μην χάνεις χρόνο έτσι. Το αφήσω αυτό. Θα τα αφήσετε? Ναι. Θα μου βρείτε λοιπόν ένα άλλο παντελόνι. Ναι. Πάλι ψηλό, μισό υφασμάτινο. Ναι. Και αυτό είναι ωραίο. Όχι. Όχι. Πολύ ωραίο παντελόνι είναι αυτό. Μπερδεύτηκα. Δήμητρα, μην καθυστερείς, ο χρόνος τρέχει. Ξανά μαύρο. Πάρτε το αυτό εδώ, θα σας δώσω. Πολύ ωραία. Μπλε θέλετε? Για να το δω το μπλε. Το μπλε με το εκρού είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το μπλε μου αρέσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τα αποβιτήρια είναι από εκεί. Πάμε. Για να σε δω να σε καμαρώσω. Έχει τις περλίτσες αυτές, ναι. Έχει την τσακπινιά εδώ στο μανίκι. Θα μπορούσε, γιατί όχι, να φορηθεί και βράδυ. Δήμητρα, δεν έχω λόγια για αυτό το μπλουζάκι. Τα χάσα. Και να είσαι. Το παντελόνι μου κάνει, είναι ωραίο, είναι ψηλόμισο. Θα προτιμούσα να είναι καμπάνα. Έχει σετάρι με σκούρο μπλε παντελόνι, ένα απλό λευκό πλεκτό, το οποίο δεν κάνει και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό μου αρέσει. Έχει μια τσακπινιά. Αυτές οι μπιλίτσες δίνουν λάμψη το βράδυ. Ποιο ροκ μου κάνει, όχι τσακπινιά, δεν είναι περλίτσα, είναι τρούξ. Στο ξενοδοχείο που θα γίνει η χοροεσπερίδα. Η μάζοξη. Θα πάμε στις 10 η ώρα με φίλους και τον άντρα μου. Δεν νομίζω πως θα είναι για εκείνη την ώρα, οπότε ας περάσουμε σε κάτι άλλο.
Για να δούμε το κάτι άλλο. Κάτι πιο σκοτεινό. Το παντελόνι καλό, λίγο κόντιμα, μπα, και εντάξει, ωραίο. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη. Η δαντέλα μου αρέσει, αυτή είναι όλη του ομορφιά. Το μπλουζάκι αυτό μου αρέσει, θα μου άρεσε να συντομά αυτό, απλά δεν είμαι σίγουρη αν είναι μέσα στο θέμα pullover. Είναι μέσα στο θέμα, θέλει, ένα χρώμα, έντονο παλτό. Ωραίο αυτό το πλεκτούλι, μου αρέσει που στα μανίκια έχει δαντέλα και στις μανσέτες. Μ' αρέσει που είναι απλό πλεκτό μαύρο. Έχει πολύ ωραία λαιμόκοψη, η οποία δεν ανεβαίνει και πολύ ψηλά, αλλά δεν είναι και πολύ χαμηλά. Έχει και πάρα πολύ ωραίο μήκος. Μια χαρά. Αχ, Βίκυ μου, τόσα ωραία θέματα δίνεις κάθε εβδομάδα. Τι έπαθε ξαφνικά. Σε εμάς έδωσες το πουλόβερ, αλλά δεν πειράζει. Όπως είπα, είναι μια πρόκληση. Θέλει και λίγο να βλέπουμε και έξω από την πεπατημένη. Να βάλουμε και ένα pullover βράδυ, να βάλουμε και κάτι πιο αμπιγέ το πρωί. Γιατί όχι, ας δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Σε αγαπώ, Βίκυ. Έχουμε μάθει τόσα ωραία πράγματα από σένα. Μαθαίνω συνέχεια, μου αρέσει. Τόσο όμορφα που μιλάς σε όλες τις κυρίες. Ένας λόγος που ήρθα είναι και αυτός. Είσαι ευγενική με όλες τις κυρίες. Πώς να μην είμαι, αφού σας αγαπώ. Σας αγαπώ αληθινά. Γιατί με μαθαίνετε κι εσείς πάρα πολλά. Λατρεύεις τη Βίκυ. Το έχουμε καταλάβει όλοι πραγματικά. Το έχουμε καταλάβει. Αυτό ήθελε. Ένα άλλο παντελόνι, το τρίτο κατά σειρά. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι το γούρικο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καμπάνα, βελούδο. Ωραίο. Και βελούδο. Α, είναι ωραίο βραδινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο βραδινό. Πολύ ωραία. Και μπαίνω να το δοκιμάσω. Θα το δει ο πρέσβης και θα πάθει την πλάκα του. Θα ζηλέψει ο Αχιλλέπς. Α, και πομίδες. Ωραίο το pullover. Με αυτά όλα τα... Αυτά τα... Που είναι διακοσμημένο. Οι λεπτομέρειες που έχει πάνω στο μανίκι, ό,τι πρέπει για βράδυ. Θάλαζα όμως την παντελόνα, μου φέρνει και λίγο σε φόρμα. Πάρε καλύτερα την προηγούμενη που φόρεσες. Η παντελόνα έχει πολύ ωραίο ύφασμα. Να πιάσω. Είναι βελούδινη, ωραίο το μαύρο, πολύ επίσημη, πολύ βραδινή, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Η παντελόνα είναι μαύρη, αλλά είναι βελούδινη. Μην ξεχάσεις να την κοντίνεις αν την πάρεις. Και το πουλόβερ μου αρέσει πολύ πολύ. Και μου αρέσει εδώ που έχει τα διάφορά του. Νομίζω με αυτά τα ρούχα είσαι, Δήμητρα, στο θέμα. Εύχομαι να έρθεις με αυτά. Ένα παλτό θα ήθελα να το δούμε και με ένα παλτό. Να δέσεις το γλυκό. Βεβαίως. Πάρ' το κίτρινο. Α, κρίμα. Έχετε πολύ όμορφα ρούχα για κομψές κυρίες. Α, συνεχίζει. Πάρα πολύ ωραίο το ύφασμα, πολύ ωραίο, αν ήταν σε άλλο χρώμα. Τι ωραίο ύφασμα. Να δοκιμάσω αυτό. Ναι. Αυτό. Άρπατο. Βάλα το κάτω σαν χταπόδι. Είναι αυτό το κρού χρωματάκι. Ναι. Ωραίο είναι. Όμορφο. Είναι ολόμαλο, είναι ωραίο στην αυτή. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το γκρέζ. Μπες με γκρι μαζί, δεν κυτρινίζει αλλά γκριζάρει. Ό,τι πρέπει για σένα το πατρόν. Φανταστική γιακά, δεν σφίγγει το μεσάκι ωραία. Ωραίες οι τσέπες, σου πάει πάρα πάρα πολύ. Μπράβο σου. Θα αρέσει στα κορίτσια, γιατί είναι αυτό το ανοιχτό, δεν είναι πολύ σκούρο. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Γιατί? Είναι και λίγο καθημερινό νομίζω και το χρώμα του. Θα προτιμούσα το εκρού το πρώτο. Μία ώρα 26 λεπτά και 52 δεύτερα ακόμα για τη Δήμητρα, η οποία πρέπει τώρα να αποφασίσει τι θα αγοράσει. Τι σας οφείλω? Είναι 148 και 70 λεπτά. Α, πολύ ωραία. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ορίστε και η απόδειξή ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές. Γεια σας. Τσάω. Ή τσάου που έλεγε μια παίκτρια παλιότερη. Πάμε, Δήμητρα. Ώρα να δούμε παπούτσια. Αέρινη. Γεια σας. Γεια σας. Η Δήμητρα. Τι ψάχνουμε? Θέλω γόβα με μπαρέτα, ψιλοτάκωνη, μαύρη. Τι νούμεράκι? 38. Ελάτε μαζί μου. Ευχαριστώ. Έχει ψιλοτάκωνη. Στο 38 έχουμε τα σχεδιάκια που βλέπετε εδώ, με μπαρετούλα κοιτάμε. Μάλιστα. Κάτω. Μάλιστα. Και αυτό είναι εδώ τον κωδικό. Ναι, θέλω μόνο σε μαύρο. Αυτό είναι σε μαύρο? Ναι, το έχω. Η κοπίτσα μου τη φέρνετε στο 38. Εννοεί. Μου δίνετε αυτή. Και μια άλλη... Και αν θέλετε έχουμε και αυτό τον κωδικό. Τι άλλη? Αυτή, εδώ, ωραία. Στο 38. Εντάξει? Ναι, αμέ. Πολύ ωραία, κάθισε να τα δούμε. Πώς σου φαίνονται? Τα κούνια αρκετά ψηλό. Είναι μία κόβα βραδινή.
το ψηλό τακούνι, ναι, το έχω, μου αρέσει. Α. Μ' αρέσει, αλλά... Τι? Αν έχεις αγοράσει παντελόνια, που μάλλον παντελόνι θα έχεις, δεν θα φαίνεται. Δεν πειράζει, εντάξει, θα σου μείνει. Είναι ωραίο παπούτσι, γυναικείο, όμορφο, ωραίο, κομψό, κομψότατο. Είναι τα μάμα αυτό το παπούτσι για τη Βιενέζη και χωρίς παιδί ήταν. Τι χρόνο έχω, παρακαλώ? 1:03:08. Γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ να δοκιμάσω το δεύτερο ζευγάρι. Πανικοβλήθηκε. Γρήγορα, για να τα προλάβεις όλα, και μαλλιά και κοσμήματα. Αυτά καλύτερα? Ναι, ωραία κι αυτή, ε. Λεπτό τακουνάκι, ναι, η μπαρετούλα, μαύρη, αχα, μπορώ να χορέψω. Τα αγαπημένα Mary James, τέλειο το λουράκι μπροστά, σου πάει τρελά. Μου αρέσει πολύ ο χορός. Καταλάβαμε. Πριν 3 χρόνια πήγαινα σε σύλλογο. Μεγάλο. Και χορεύαμε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Πήγαινα και εγώ σε σύλλογο μικρή για χορό, παραδοσιακούς, οπότε σε καταλαβαίνω. Θα αφιερώσω και στα κορίτσια. Καιρός ήταν. Και στη Βίκη που την αγαπώ. Εμένα ένα τίποτα. Ωραίο ζεϊμπέκικο. Όπα. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Ω, στα βαριά. Μπράβο, Δήμητρα, έτσι, χορευταρού σε θέλω. Ο αετός. Όπα. Πεθαίνει στον αέρα. Το σκότωσες. Αυτή είσαι, Δήμητρα, έτσι, μπράβο. Ελεύθερος, ναι, και δύνατος. Εντάξει, και χαρούμενο τραγούδι, έτσι, και μας το αφιέρωσες. Είμαστε έτοιμοι που θα πεθάνουμε στον αέρα. Εντάξει, δεν το πιστεύω που το χόρεψε, εντάξει. Βάλς, περιμέναμε ενώ τη χόρεψε. Αυτό ήτανε. Ωραία. Ωραία γόβα και αυτή. Έχει και λίγο πιο χοντρή σόλα. Βέβαια, ψηλότερο τακούνι. Α. Είναι δερμάτινη. Ωραία γόβα. Έχει την παρετούλα. Είναι καλή. Πολύ ωραία γόβα. Μ' αρέσει που είναι δερμάτινη. Θεωρώ είναι ότι πρέπει για βράδυ. Έχει μια παραπάνω τσαχπινιά με το τακούνι το λεπτό. Μου αρέσει αρκετά. Τέλεια. Όταν πάω για χορό, ναι, φοράω γόβα με μπαρέτα. Όταν δεν είναι να χορέψω, φοράω σκιάτη γόβα. Γιατί με διευκολύνει πολύ, ναι, όταν είναι με την παρετούλα, κρατάει πιο σταθερά το πόδι. Ανάλυση. Καταλαβαίνω ότι θα σε βολέψει ίσως περισσότερο στο χορό, αλλά εγώ θα προτιμούσα να σε δω με μια γόβα χωρίς λουράκι. Η συνταξιούχος της καρδιάς μας καλπάζει για το δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Δεν την προλαβαίνω. Πάμε, Δήμητρα! Όλο το χαλάνδρι για σένα ναι μιλάει. Έκτακτο παράρτημα. Γεια σας! Θέλω γόβα μαύρη. Σαν το μαλλί της. Με παρετούλα, με έτσι. Δερμάτινη, με ψηλό τακούνι. Ωραία. 38 νούμερο. Πριν ξεκινήσουμε, έχω κάτι για εσάς. Μάλιστα. Ω, αυτό. Σούφεξε. Οχ, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα πάρω αυτό που έβαλες στο δεξί σου χεράκι. Oh. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Άντε, ντε. Χρόνο θέλω. Θέλω χρόνο. Α! Συν 5 λεπτά. 56 λεπτά δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι και μία ώρα, αλλά εντάξει, σου χάρηκες για τα 5 λεπτά. Τέλειο. Εντάξει, πανηγυρισμός ήταν λες και είναι 2 μέρες. Μόνο. Αχ, αυτό που ήθελα. Συν 5 λεπτά. Το πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο, Δήμητρα. Μπράβο, μπράβο πραγματικά για το που πρόσθεσες χρόνο, γιατί το χρειάζεσαι. Πάμε για παπουτσάκια. Ποια θέλεις? Τη γόβα δίπλα στην καφέ. Τη μαύρη. Μία. Τη γόβα τη μαύρη. Κι άλλη μαύρη. Εδώ. Και την άλλη με το πιο χοντρό τακουνάκι. Τρίτη μαύρη. Το χιέστη. Στο 38. Τα έχουμε? Τα έχουμε και τα τρία. Πολύ ωραία. Τα έχουμε, Δήμητρα, τα έχουμε. Ωραία γόβα. Ωραίο τακουνάκι, ναι, μυτηρή, πολύ ωραία. Μυτηρή, ότι πρέπει, σου κρατάει ωραίο το πόδι και πολύ ωραίο το τακούνι. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πολύ ψηλή και δεν σε βολεύει, αυτό το ξέρεις μόνο εσύ. Δεν μου αρέσει καθόλου όπως φαίνεται το πόδι. Ναι, μωρέ. Πολύ μυτηρή, πολύ ψηλό τακούνι, κάπως δεν μου αρέσει το πόδι σου πάντως. Δεν θεωρώ ότι είναι για χορό. Αλλά γιατί? Αυτή είναι να τη φορέσεις βράδυ, να βγεις, να πας, να καθίσεις. Εσύ δεν θα πας για χορό. Τι τα συζητάμε τα άλλα. Μόνο για χορό θέλουμε. Λοιπόν. Ακούμε. Έχει τακουνάκι χοντρό, σταθερό, ωραία μπαρέτα. Πολύ ξεκούραστη. Πάρα πολύ ξεκούραστη γόβα. Πάρα πολύ ξεκούραστη και πάρα πολύ κομψή. Μάλιστα, έχεις κάτι παρόμοιο σε κόκκινο στο σπίτι με λίγο πιο ψηλό τακουνάκι. Οκ, τέλεια.
Αυτή η γόβα μπορεί να σου είναι βολική, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου. Για βραδιά χορού, ναι, είναι ό,τι πρέπει. Θα το σκεφτώ όμως, γιατί και οι άλλες μου αρέσανε. Είναι για χορό, γιατί έχει αναπαυτικό πιστεύω τακούνι, αλλά δεν θεωρώ πως ακολοκεύει. Εντάξει, τώρα και να κουραστείς λίγο με το τακούνι για το χορό, χαλάλι, μωρέ. Δεν με πειράζει που δεν είναι δερμάτινη και το σουέτ μου αρέσει και είναι για βράδυ. Δεν είναι, Δημήτρη, αυτό για βράδυ. Για μια γυναίκα που φοράει τακούνια όπως εσύ, δεν είναι το παπούτσι αυτό για βράδυ. Αν είναι δυνατόν. Αυτό για πού είναι? Ωραία και αυτή, έχει πιο χαμηλό τακουνάκι. Είναι ξεκούραστη και αυτή. Είναι. Βραδινή γόβα. Νιώθω σαν να έχω δει συνεχώς το ίδιο παπούτσι. Αυτή και πίσω μου φαίνεται λίγο μεγάλη. Δεν μου αρέσει, όχι, ούτε το τακούνι μου αρέσει. Θα αρέσουν οι γόβες και στον άντρα μου. Αυτές. Βέβαια, του αρέσει το λίγο πιο ψηλό τακούνι. Μερακλιέσα. Και επίσης του αρέσει το λεπτό τακουνάκι. Συμφωνώ με τον άντρα σου. Μ' αρέσει πιο πολύ το ψηλό τακούνι και πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίσταση που το θέλει. Στο Shopping Star είμαστε. Ναι. Μπορεί να κάνουμε και λίγο την αλλαγή. Τι αλλαγή? Δεν θα φοράμε πάντα τα ίδια. Είναι η ωραιότερη ευκαιρία να δοκιμάσετε και στυλ και παπούτσια και εξεσουάρ που είναι λίγο έξω από τις νόρμες, τις δικές σας νόρμες, για να δείτε, βρε παιδί μου, και μια άλλη οδό, γιατί όχι. Βίκυ, η Δήμητρα για σένα θα πέσει και στον κρεμό. Πάμε προς το παρόν να αγοράσουμε τα παπούτσια της. Τι σας οφείλω? Είναι στα 15 ευρώ. Πόσο? Πολύ ωραία. Ορίστε. Και τα δύο. Ορίστε τα παπουτσάκια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και η αποδεξούλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Ρε μπας και χάσαμε κανένα μηδενικό. Πάμε, Δήμητρα, γρήγορα, τρέξε. Πριν καταλάβουν το λάθος. Έτσι, μπράβο. Πάμε να δούμε αξεσουάρ. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω σκουλαρίκια, ναι, σε κρίκος. Ωραία. Βραδινά. Θα δείξω ότι υπάρχει. Και, ναι, και μια τσάντα δερμάτινη. Ωραία. Βραδινή. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Ναι. Σε κρίκο είναι αυτά, δεν ξέρω και αυτά, αν, ναι, σας εξυπηρετούν. Σε χρυσό θα ήθελα. Και ακόμη. Ναι. Τι είναι, ποια θέλεις? Ωραία είναι αυτή. Εντυπωσιακή κρίκη. Έχω αυτό επάνω, το ζικζάκ. Ωραίο είναι για βράδυ και αυτό, μου αρέσει. Υπέροχη χρυσή κρίκη. Είναι και λίγο διαφορετική από την πεπατημένη. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν φορώ μόνο κρίκους το βράδυ, αλλά μου αρέσουν οι κρίκοι, γενικά. Μου αρέσουν αυτοί οι κρίκοι, αν και δεν προτιμώ πολύ το χρυσό. Θεωρώ ταιριάζει το σχέδιο που έχουν. Είναι μια καλή επιλογή. Άλλα θα δούμε. Μπορώ να σας προτείνω και αυτό. Α, ναι, και αυτή είναι ωραία. Αυτή είναι κρίκι μεν, αλλά είναι κάπως ιδιαίτερη. Αυτοί μου αρέσουν. Αυτοί μου αρέσουν πάρα πολύ οι κρίκοι. Δεν είναι και ακριβώς κρίκοι, είναι κάπως έτσι πιο... Εκφράσω. Oh. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σκουλαρίκια. Και το κουμπωμά τους που είναι ακριβώς. Θέλει μικροσκόπιο. Το κουμπωμά είναι εδώ, σε αυτό το σημείο. Άτιμη πρεσβειοποία. Ναι. Α, έχω αυτό επάνω. Βέβαια. Δεν είναι άσχημα. Μου αρέσουνε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το κρεμαστό σκουλαρίκι. Γενικά τα χρυσά σου πάνε. Απλά κοίταξε να μην είναι πολύ κίτρινα, μόνο αυτό. Ο άντρας μου Αχιλλέας. Αχιλλέας. Είναι ένας άνθρωπος υπέροχος, υδροχός, ευαίσθητος, καλός, φιλότιμος, βοηθάει όλο τον κόσμο όταν του ζητήσουν τη βοήθεια. Μπράβο. Και ό,τι του ζητήσουν μου τα παίρνει. Με τέτοια γυναίκα δίπλα του είναι δυνατόν να σου χαλάσει χατήρι? Πώς να μην ήταν μαζί σου αυτός ο άντρας, ο δοτικός και ο πάρα πολύ βοηθητικός. Μόνο με μια γυναίκα σαν και εσένα θα μπορούσε να είναι. Τι δουλειά κάνει ο Αχιλλέας τέλος πάντων? Θα ήθελα να δω άλλο ένα ζευγάρι, σκουλαρικάκια, σε κρίκους πάλι. Ναι, να σας προτείνω και αυτό. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν θα τους έλεγα εντυπωσιακούς, μόνο για κάτι πιο απλό καθημερινό μου κάνει. Ανάλογα με τον ντύσιμο, προτιμώ ή σε χρυσό ή σε ασημένιο. Είναι απλό και όσο εντυπωσιακό χρειάζεται. Διαχρονικό και για πάντα. Είναι πολύ ωραία αυτή η κρίκη. Πόσο χρόνο έχω, γιατί βιάζομαι! 23 λεπτά και 48. Ω, τι κάνουμε γρήγορα. Γεια σου, Δήμητρα, ο χρόνος μας κυνηγάει. Άλλο, θα δούμε. Φέρτε μου μια τσαντούλα. Να τα βάλει μέσα. Να δω. Βραδινή τσάντα. Ναι. Βραδινή τσάντα. Ναι. Σας προτείνω αυτή. Ναι. Πιο ψηλά δεν μπορούσες να δεις. Ωραίο κούμπομα.
Ωραία λυσίδα. Είναι τόση όση χρειάζεται για βράδυ. Ούτε μάλιστα μεγάλη, ούτε πολύ μικρή. Πάρα πολύ ωραία τσάντα, απλήτη και απέριτη, με χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες για να δώσουμε και λίγο λουξ στο σετάρισμα που θα κάνεις. Μια χαρά. Δεν είναι συνηθισμένη, δεν μπορώ να την πω συνηθισμένη τσάντα. Είναι αρκετά όμορφη. Unique. Όμορφη, αλλά δεν μου κάνει και πολύ βραδινή συγκεκριμένη τσάντα. Μη μου πεις ότι έχουμε κι άλλη. Άλλη μια τσαντούλα. Βεβαίως, να σας δείξω άλλη μία. Αχ, δεν θα φύγουμε ποτέ. Είναι κι αυτός ο τύπος. Ναι. Εύχριστη, εύκολη. Καπιτονέ. Μάλιστα. Είναι καπιτονέ, είναι δερμάτινη. Έχει ένα ωραίο χρυσό κούμπομα. Μια ωραία λυσίδα, η οποία μπαίνει και μέσα η αλυσίδα. Μ' αρέσει που γυαλίζει το δέρμα το μαύρο. Μ' αρέσει που είναι έντονα τα χρυσά του. Μ' αρέσει. Είναι για καλό σκοπό. Έτσι, για βράδυ, καλή τσάντα. Νομίζω είναι όμορφη τσάντα. Για βράδυ, ναι, θα μπορούσε να είναι, αλλά όχι για εσένα. Τελειώσαμε. Τι σας οφείλω. 62 ευρώ να το σου. Βεβαίως. Ορίστε. Σας ευχαριστώ, η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές σας εύχομαι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε, κοκκίνο σκουφίτσα. Ήρθε η ώρα να σε κάνουμε κούκλα. Κομμωτήριο time. Άναψε και ένα κερί, ποτέ δεν ξέρεις. Φτάσαμε. Ζεστάνετε τις κάσκες. Ήρθε η Δήμητρα. Γεια σας. Έχω 14 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Θέλω ένα βραδινό χτένισμα. Να κουμπίσω. Θέλω να τα καταφέρω. Πάρα πολύ ωραία. Να κουμπίσω εδώ τα πράγματα μου. Ακούμπατα. Βραδινό χτένισμα με 14 λεπτά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά μία προσπάθεια θα σε πείσει. Πρώτα απολύμανση και έπειτα μεταμόρφωση. Γεια σας. Δεν θέλετε να κάνουμε στη μαλακά. Θα ήθελα ένα βραδινό χτένισμα προς τα έξω όλα, ανάλαφρα. Ωραία. Ο χρόνος μας παίρνει. Ναι, ναι. Το χτένισμα που ζήτησες μου φαίνεται πολύ καλή επιλογή. Περιμένω να το δω και να δω αν το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο με τη φαντασία. Εγώ συγχρόνως τα βάφομαι με γήινους τόνους και ένα κόκκινο κραγιόν. Oh. Παίρνω λοιπόν τα καλλιτικά μου. Ναι. Το μακιγιάζ είναι όπως το περίμενα. Κόκκινο κραγιόν και πιο γήινοι χρωματισμοί στα μάτια. Φοράω πρώτα μια κρέμα ενυδατική. Μπράβο. Δήμητρα, μη χάνεις χρόνο με την ενυδατική. Πρέπει να βαφτείς. Φοράω λίγο make-up πάντα. Αλίμονο. Λίγο make-up. Πολύ μου φαίνεται εμένα. Θα βάλω λίγο ρούζ στο μαγουλά μου. Όλα από λίγο. Πόσο χρόνο έχω? 10 λεπτά και 34. Αχ. Προλαβαίνομαι, έτσι. Προλαβαίνεις και δεν προλαβαίνεις. Προλαβαίνομαι. Πάμε και στα ματάκια τώρα. Θα βάλω στο κινητό μου βλέφαρο, ναι, λίγη γήινη σκιά. Τη γνωστή. Δεν μου φαίνεται πολύ γήινη αυτή η σκιά, αλλά θέλω να τη δω και από κοντά. Φορώ λίγη μάσκαρα. Όταν βιάζουμε τα πρωινά δεν φορώ. Το απόγευμα, ναι. Έχω περισσότερο χρόνο, το βράδυ, οπωσδήποτε. Δεν θεωρώ ότι έχει ώρα η μάσκαρα. Τη μάσκαρα τη φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βάζω λίγο μολυβάκι γύρω από τα μάτια μου. Η αλήθεια είναι πως δεν βάζω ποτέ μολύβι στα μάτια. Στυλό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ σου πάει γιατί ταιριάζει και με το μαλλί σου. Να το κόκκινο κραγιονάκι που σε έχουμε συνηθίσει, σου πηγαίνει πολύ. Λίγο περνώ τα φρύδια μου με ένα σκούρο χρωματάκι. Και είμαι εντάξει. Καλά, έτοιμα δεν είναι τα φρύδια. Τι άλλο να κάνει? Τατού. Να κάνω έτσι μια μπαλετική κίνηση. Τι εννοείς? Αυτό. Α. Εδώ τώρα κάτι μου. Headbanging. Έπεσε κάτι? Όλες κάνουμε μπαλέτο τότε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πόσο χρόνο έχω? 2 λεπτά και 52. Α, τέλεια. Εδώ κάνω χωρίς τρούλα. Μια χαρά. Είδες, όλα τα πρόλαβες. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Έλα, πάμε. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά. Μια χαρά και το μακιγιάζ. Βέβαια, θα σου πρότεινα, αγαπητή μου Δήμητρα, να μην βάζεις πορτοκαλί σκιά στο ματάκι, αλλά μόκα καφέ. Τι σας οφείλω, παρακαλώ. Είναι στα 14 ευρώ. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές δουλειές σας εύχομαι. Πάμε, Δήμητρα. Ώρα να επιστρέψουμε στο πλατό. Σε περιμένουν πώς και πώς. Δώστε στο ψηλό.
ξέρει αυτός. Φύγαμε! Δήμητρα, πώς νιώθεις τώρα που τα πρόλαβες όλα? Είμαι πολύ χαρούμενη που τα πρόλαβα όλα. Μου λέγανε φίλες μου, αχ, Δήμητρα μου, εσύ θα τα προλάβεις όλα. Oh. Θα τα προλάβεις. Έχω βάλει ένα στοίχημα και ναι, με τον εαυτό μου. Λέω, θα τα προλάβω. Δεν μπορεί, θα τρέξω. Θα τρέξω. Και είμαι πολύ χαρούμενη που τα πρόλαβα όλα. Είσαι όμως μέσα στο θέμα. Είμαι μέσα στο θέμα. Είμαι μέσα στο θέμα και είμαι και ευχαριστημένη. Τέλεια! Πάμε να δούμε τι λένε για σένα στο πλατό. Κορίτσια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μπλούζα η μαύρη με το χρυσό που ήταν εδώ σαν κολιέ και τους ώμους που ήταν έξω. Μου τέριαζε πολύ για εκεί που θα πήγαινε. Θεωρώ τα κοψίματα στα χέρια της πήγαιναν πάρα πολύ, ναι, και μου άρεσε το χρυσό γιατί ήταν και σαν κολιέ, οπότε σίγουρα θα εξοικονομούσε και χρόνο έτσι. Μου άρεσε, της πήγαινε και νομίζω ότι τέριαζε για τη βραδιά που έχει επιλέξει να πάει. Ήταν μέσα στο θέμα, πιστεύω. Pullover για βράδυ, είδε και το κόσμο στο λαιμό. Εμένα μου άρεσε και το μαύρο και το άσπρο, βέβαια. Η Δήμητρα τα πρόλαβε όλα. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και κομμωτήριο. Και τώρα είναι έτοιμη να διαπρέψει στην πασαρέλα του Shopping Star. Δεν έχω άγχος καθόλου. Είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Θα βγω και θα αρέσω. Αρέσεις, παιδί μου, αρέσεις. Και πώς να το κάνουμε? Πάμε, κορίτσια. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Δήμητρα, έτοιμη! Μόλις βγήκε από το ντουζ, τι φάση! Κάτσε, τώρα θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά. Το περπάτημα θέλει λίγο δουλειά, αλλά εντάξει, την άλλη φορά. Άνοιξε καλέ να δούμε τι φοράς από μέσα. Α, είναι πουλόπερ αυτό. Κοίτα εδώ. Φωτιά και λαύρα. Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρ' τα όλα δικά σου. Υπέροχη στην πασαρέλα, όπως το περίμενα άλλωστε. Το παλτό είναι φανταστικό, όπως και το παντελόνι. Υπέροχες οι γόβες, πολύ ωραία και η τσάντα σου. Το top δυστυχώς παραμένει top και όχι pullover, το οποίο είναι το θέμα της εβδομάδας ως εντυπωσιακή σε βραδινή έξοδο. Δήμητρα Part 2. Ας τη θαυμάσουμε ακόμη μια φορά. Δήμητρα, πάρε πόζα για τους fans. Αλήθεια, Instagram έχεις? Να σε κάνω follow. Δήμητρα, πες μου, πώς ένιωσες εκεί πάνω? Την πασαρέλα ένιωσα υπέροχα. Περπάτησα με σταθερό βήμα, πέρασα όμορφα. Δεν είχα άγχος. Μου άρεσε η Δήμητρα στην πασαρέλα, ήταν άνετη, έδειχνε ότι το απολάμβανε και ήταν αρκετά λαμπερή. Για να δούμε τώρα πόσο κόστησε αυτή η λάμψη. Η Δήμητρα πλήρωσε για το παλτό 67 ευρώ και 90 λεπτά, για το top 30 και 90, για το παντελόνι 49 και 90, οι γόβες κόστησαν 15 ευρώ, η τσάντα 45, τα σκουλαρίκια 17 και τα μαλλιά 14. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 239 ευρώ και 70 λεπτά και τις έμειναν 160 και 30. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Κατερίνα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσεις πάρα πολύ. Το μόνο που ίσως άλλαζα ήταν το παπούτσι, να βάζα λίγο πιο ψηλό τακούνι. Ήθελα να βάλει ένα πιο ψηλό τακούνι, Δήμητρα. Θεωρώ ότι θα έδινε ένα πιο επίσημο τόνο στο σύνολό της. Δεν είναι κομψή μόνο η γόβα. Αλλά? Είναι και αυτό το παπούτσι, με αυτό το τακούνι κομψό. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ μ' αρέσουνε. Τα σκουλαρίκια μ' αρέσουνε. Η μπλούζα έχει ενσωματωμένο το σαν κολλιά στο λαιμό, μ' αρέσει και αυτό. Η παντελόνα σου πηγαίνει πολύ. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Η κριτική της Κατερίνας μου άρεσε. Μου είπε όμορφα σχόλια. Δεν ξέρω αν η Δήμητρα είναι στο θέμα. Η μπλούζα. Είναι μπλούζα, είναι πουλόβερ. Αυτό κατάλαβε. Με μπερδεύει και εμένα. Θα το μάθουμε την Παρασκευή από τη Βίκη. Δήμητρα, καλώς ήρθες. Η μπλούζα θεωρώ είναι μέσα στο θέμα. Τα σκουλαρίκια ήταν η επιλογή μου, αυτά ήθελα να πάρεις. Το παντελόνι σου πάει πολύ ωραία στο σώμα σου. Η τσάντα μου αρέσει, το παλτό είσαι πολύ ωραία.
στη Χριστίνα, θ' άρεσα. Δεν μου βρήκε τίποτα αρνητικό. Όλα μου τα είπε ωραία. Πιστεύω ότι η Δήμητρα θα έμεινε ευχαριστημένη με τα σχόλιά μου, εξάλλου δεν βρήκα και κάτι άσχημο να της πω. Γεια σου, Δήμητρά μου. Γεια σου, Κατερίνα μου. Είσαι πολύ όμορφη. Μου αρέσουν τα μαλάκια σου. Το μακιγιάζ είναι ωραίο, απλά θα ήθελα μια άλλη σκιά. Εγώ αυτή τη σκιά χρησιμοποιώ και πιστεύω ότι μου πηγαίνει ωραία. Τώρα, το κοριτσάκι ίσως να της αρέσει κάτι άλλο. Δεν με ενοχλεί. Τα σκουλαρίκια θα ήθελα τους κρίκους να είναι κάτι πιο ήσυχο, επειδή το πουλόβερ έχει αυτή τη λεπτομέρεια τη χρυσή. Το παντελόνι μ' αρέσει, τα παπούτσια υπέροχα, αν και περίμενα να βάλεις κάτι πιο ψηλό. Ναι. Η τσάντα και το παλτό είναι μια χαρά. Η μπλούζα μ' αρέσει, θεωρώ είναι μέσα στο θέμα, απλά δεν ξέρω πως είναι αρκετά λεπτό και αν είναι καλό για το βράδυ τόσο πολύ. Θεωρώ ότι δεν την απογοήτευσα, σίγουρα της άρεσε τα σχόλιά μου, ήμουν ειλικρινής μαζί της, από εκεί και πέρα θα δούμε. Τώρα ξέρει το μικρό να πει σε μένα. Άτσα. Αχ, πού είναι η αγάπη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλώς ήρθες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εντυπωσιακή παρουσία. Τα μαλλιά σου μ' αρέσουν. Ναι. Το μακιγιάζ ήθελα σκιά λίγο πιο παλτόνο. Το κραγιόν αναμενόμενο για σένα. Το σκουλαρίκι μ' αρέσει. Στο παπούτσι διαφώνησα. Δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο, το λέω πολύ ειλικρινά. Ναι. Σε ήθελα με γόβα. Επειδή χορεύω πάντα και παραδοσιακούς χορούς και ταγκό και βάλς, όλα αυτά, χρειάζεται πάντα το παπουτσάκι να έχει μπαρέτα. Ήθελα να περπατήσω άνετα στην πασαρέλα, να το κάνω με κέφι, με χάρη, γιατί η γόβα θα με μπέρδευε, νομίζω. Αυτό που με χάλασε περισσότερο ήταν πραγματικά τα παπούτσια. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι αν είχε διαλέξει ένα άλλο παπούτσι θα είχε δώσει κάτι, ένα διαφορετικό ύφος στο όλο ντύσιμό της. Εμένα και οι πρώτοι κρίκοι μου αρέσανε πάρα πολύ που κάνανε αυτό το σχεδιάκι και μπορεί να, επειδή είχες και την αλυσίδα στο λαιμό, θα δέναν καταπληκτικά. Ναι. Όχι ότι αυτά είναι άσχημα, απλώς σαν πρώτη επιλογή να ήταν η κρίκη. Μάλιστα. Το παλτό σου μου αρέσει. Εννοείται ότι μου αρέσει. Η τσάντα καταπληκτική. Είσαι λαμπερή, είσαι φωτεινή. Νομίζω ότι είσαι μέσα στο θέμα και θα περάσει καταπληκτικά με το σύζυγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι τα σχολεία μου την ενοχλήσανε, γιατί αυτά που τη είπα δεν ήταν κάτι που αφορούσε το συνολικό σύνολο. Ήταν απλά μικρές λεπτομέρειες. Τα σχόλια των κοριτσιών γενικά ήταν καλά. Με ευχαριστήσανε. Σύμφωνα με αυτά που βλέπανε. Κάποια αρνητικά, ίσως ήταν, επιτρέψτε μου να πω, ότι ήταν και από μια μικρή ζήλια. Αλήθειες μόνο εδώ. Πρώτη θα βαθμολογήσει η ξανθιά Κατερίνα, η οποία ενθουσιάστηκε με το σύνολο, αν και διαφώνησε για το χαμηλό τακούνι της γόβας και προβληματίστηκε με την μπλούζα. Στη Δήμητρα έβαλα 7, γιατί θα προτιμούσα ένα πιο επίσημο παπούτσι, γιατί την μπλούζα θα την ήθελα σε μαύρο χρώμα, θεωρώ ότι είναι πιο επίσημο. Και γιατί εν τέλει δεν ξέρω αν η μπλούζα ήταν μέσα στο θέμα. Επόμενη Χριστίνα που εξήμνησε το σύνολο της Δήμητρας και δεν έκανε ούτε ένα αρνητικό σχόλιο. Στη Δήμητρα έβαλα 9 γιατί μου άρεσαν πολύ οι επιλογές της. Θεωρώ ότι είναι μέσα στο θέμα της εβδομάδος. Όλα τα ρούχα της ήταν πολύ ωραία, τα αξεσουάρ, τα κοσμήματα και θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι η shopping star. Τώρα θα βαθμολογήσει η μελαχρινή Κατερίνα που συμφώνησε με την επιλογή του παντελονιού και της γόβας, ενώ θα ήθελε διαφορετικό μακιγιάζ και σκουλαρίκια. Στη Δήμητρα έβαλα 7, μου άρεσε σαν σύνολο, αλλά θα ήθελα άλλο χρώμα σκιάς, περισσότερο τα κουνί στο παπούτσι και δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς μέσα στο θέμα, λόγω ότι ήταν πολύ λεπτή η μπλούζα ή πουλόβερ. Και τελευταία η Μαρίνα, στην οποία άρεσαν το παλτό και η τσάντα, αλλά όχι οι γόβες και το μακιγιάζ. Στη Δήμητρα έβαλα 7, γιατί η πρώτη μου επιλογή για σκουλαρίκια ήταν η κρίκη που είχε διαλέξει. Τα παπούτσια της καταλαβαίνω ότι ήθελε να είναι πιο άνετα, αλλά μου άρεσαν περισσότερο μία χαμηλοτάκουνη γόβα. Και τελευταίο ήταν η σκιά στα μάτια της, που θεωρώ ότι δεν τέριαζε τόσο πολύ με το υπόλοιπο μακιγιάζ της. Για να καθίσουμε σιγά σιγά, να δούμε τι γίνεται. Δήμητρα, έχεις ελπίδες να κερδίσεις? Το ντύσιμό μου είναι κομψό, ωραίο και γιατί όχι να μην είμαι η shopping star της εβδομάδος. Χωρίς αυτό να θεωρηθεί εγωιστικό. Η Δήμητρα με έβγαλε ασπροπρόσωπη. Από την αρχή την είχα θεωρήσει δυνατή αντίπαλο και το απέδειξε σήμερα. Ήταν πολύ κομψή, μέσα στο θέμα πιστεύω και έχει πιθανότητες να είναι shopping star.
Έσχισε η Δήμητρα καθώς έβγαλε μέσο όρο 7,5 στα 10 και έτσι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο της Shopping Star, με την προϋπόθεση να της βάλει καλό βαθμό την Παρασκευή η fashion expert Βίκυ Καγιά. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Ξανθιά Κατερίνα, ενώ προς το παρόν η Βίκυ θα δώσει χρήσιμες συμβουλές για τα πουλόβερ σας. Κορίτσια μου, ένα πουλόβερ που θα πρότεινε να έχετε στην ντουλάπα σας, ιδιαίτερα όταν θέλετε να είστε εντυπωσιακές με πουλόβερ το βράδυ, είναι ένα απλό μαύρο ή λευκό ή ό,τι άλλο χρώμα σας πηγαίνει, σεβέ αντρικό πουλόβερ. Μπορείτε να το φορέσετε φυσικά με βινίλ φουστάκια, με δερμάτινες φούστες, μέχρι το γόνατο, κάτω από το γόνατο, δερμάτινα παντελόνια, σε διαφορετικά χρώματα, βελούδινα παντελόνια, παντελόνες, κλασικά αντρικά παντελόνια, ακόμη και σορτσάκια. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε και από μέσα το αγαπημένο σας πουκάμισο, είτε σε μαύρο, είτε λευκό, είτε και με χρώμα.